Επίσκεψη πραγματοποίησε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και βουλευτής του ΜΕΡΑ25, κυρία Σοφία Σακοράφα, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου K20 που διεξάγεται στις Σέρες. Το πρωί του Σαββάτου, αφού συναντήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμαρχου του Εμμανουήλ Παπά, κύριο Δημήτρη Νότα, ενημερώθηκε για τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας περιφερειακός Δήμος, όπως είναι ο Δήμος του Εμμανουήλ Παπά. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί με δέχεστε σε μια ιστορική περιοχή, σε ένα ιστορικό δήμο, όπως αναφερθήκατε και εσείς. Έχω ζητήσει και εγώ να μάθω για τον Εμμανουήλ Παπά, για την ιστορική του πορεία. Πραγματικά πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για το πρόσωπο αυτό. Και επίσης να μάθω και για τα προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή σας. Κάτι που δεν ξέρω αν γνωρίζετε και εσείς, είναι ότι υπήρξα εγώ το. Υπηρέτησα μάλλον και εγώ την τοπική αυτοδιοίκηση για πάνω από 12 χρόνια. Ήμουν δημοτική σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας για 4 χρόνια και για τη μια δωδεκαετία στο Δήμο Αμαρουσίου και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πολιτικό σχολείο μου ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ θα ήθελα να σας πω ως μέλος πολιτικού κόμματος και ως βουλευτής του ΜΕΡΑ25 ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 12 χρόνια είναι γνωστό ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Στη συνέχεια ήρθε η υγειονομική κρίση που ακόμα και σήμερα βρίσκεται εδώ παρούσα. Ήρθε τώρα και η ενεργειακή κρίση και έχουμε δει σε 12 χρόνια στα οποία δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε κοντά στο μέσο όρο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Νότας από τη μεριά του ευχαρίστησε την κυρία Σακοράφα για την επίσκεψή της, θυμίζοντας τη μεγάλη της νίκη το 1982 στο κλασικό στίβο όπου έγραψε ιστορία στον αθλητισμό. Η κυρία Σοφία Σακοράφα είναι από τις λίγες γυναίκες στον πολιτικό στίβο της χώρας, η οποία έχει διακριθεί και το πιο σημαντικό όλων είναι ότι έχει καταγραφεί στην ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού όχι για το αξίωμα που πήρε, γιατί αν κοιτάξει κανείς δεν είναι τόσο τα αξιώματα που έχει καταλάβει όσο οι αγώνες που έχει δώσει μέσα από το δικό της παράδειγμα ότι η γυναίκα είναι παρούσα, έχει κοινωνική δράση και έχει τα ίδια δικαιώματα αν όχι περισσότερα και από ημών των ανδρών. Η υποδοχή που μου έγινε ήταν περισσότερες οι γυναίκες παντά, κύριε Δήμαρχε, με πολύ σοβαρές και πολύ σπουδαίες αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε και νιώθω λίγο άβολα. Πιστεύω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ουσιαστική όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο Δήμος. Έχω ενημερωθεί ήδη γι' αυτά. Με ενημέρωσε ο κύριος Σπιτιόλας, αλλά όχι μόνο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μικρό μας κόμμα έχει συμπαρασταθεί και με τις ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που έχετε και με τις ανεμογεννήτριες.